εξεπερδέψει εύκολα μαζί μας. Θα υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και για όσο χρειαστεί τη δημόσια υγεία και το αυτονόητο δικαίωμα του κάθε πολίτη για ποιοτικές παροχές υγείας. Δεν θα αφήσουμε στα κοράκια των επιχειρηματικών ομίλων τα νοσοκομεία και τους ασθενείς μας. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία όρθια, ότι δεν πιστεύουμε τις φρούδες υποσχέσεις και τις κενές νοήματος παροχολογίες του Υπουργού Υγείας και της Κυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι επιτέλους θα καταλάβουν ότι αν θέλουμε καλά δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να δοθούν σημαντικά κίνητρα. Το μήνυμα των συγκεντρωμένων στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου ήταν παγκρίτιο και είχε τον παλμό της διεκδίκησης για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, όπως τόνισαν, που θα σέβεται τον άνθρωπο και θα τον υπηρετεί. Η λύση που έδωσε αυτή η κυβέρνηση είναι να πάρει στρατιωτικούς χωρίς εκπαίδευση με μία ώρα στις πρώτες βοήθειες και να τους εντάξει στα κέντρα υγείας. Σχέδιο το οποίο πλέον στο νομοσχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην προπαρασκευαστική της Βουλής περνάει από διαβούλευση και διαφαίνεται ότι θα είναι μόνιμο. Δηλαδή θα έχουμε στα κέντρα υγείας μόνιμα στρατιωτικούς να στελεχώνουν τα ασθενοφόρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και ειδικότερα σαν οικοδόμοι. Με το τραγικό περιστατικό που είχαμε πριν ένα μήνα με το εργατικό ατύχημα, όπου ο συνάδελφός μας αναγκάστηκε να πάει στην Αθήνα για κρεβάτι εντατικής θεραπείας, δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν οι υγειονομικοί, ενώ το παρόν έδωσαν εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, φορείς της αυτοδιοίκησης, συλλογικότητες, εκπαιδευτικοί, φοιτητές αλλά και συνταξιούχοι. Λέγοντας ότι τα όποια σχέδια για ιδιωτικοποίηση στην υγεία από την πλευρά της κυβέρνησης θα βρουν στεναρή αντίσταση. Ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων της δημόσιας υγείας και θα ενδιαφέρεται θέτοντας σε μεγάλη προτεραιότητα τα ζητήματα της υγείας. Είναι πρόκληση οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκαν οι δύσκολες έως επικίνδυνες καταστάσεις σε νοσοκομεία του νησιού, όπως το νοσοκομείο Ρεθύμνου και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στο οποίο σταμάτησαν τα τακτικά χειρουργεία και όχι μόνο. Τα τακτικά χειρουργεία σταματήσανε. Έχουμε την παρέτηση της διευθύντριας του ανεσολογικού τμήματος που δεν άντεξε άλλο τη πίεση από τη διοίκηση και τις συνθήκες εργασίας. Μεγάλη απώλεια και όπως φαίνεται το νοσοκομείο πάει για κατάρρευση αφού θα μείνουμε από το νέο έτος χωρίς κανέναν ανεσολόγο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπως και σε ένα μεγάλο αριθμό νοσοκομείων μικρών νομαρχιακών βασικά τμήματα καταραίουν, όπως το τμήμα πηγών των περιστατικών και παθολογική κλινική. Οι ειδικευόμενοι έχουν εξαφανιστεί, είναι αίτηση προς εξαφάνιση. Αγροτικοί δεν κάνουν καν αίτηση στην τελευταία προκήρυξη στον νομό Ρεθύμνου. Οι νέοι γιατροί φεύγουν από τα νοσοκομεία μας, οι νέοι γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα. Η συμμετοχή στο συλλαλητήριο ήταν μεγάλη, ενώ οι συγκεντρωμένοι ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους με πορεία που πραγματοποίησαν στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό και πλακάτ. Και θα είμαστε εδώ πέρα να υπερασπιστούμε το ΕΣΥ, να υπερασπιστούμε το Βενιζέλιο, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, να γίνουν άμεσα μόνιμες και μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, όπως ζητάνε τόσο καιρό οι υγειονομικοί. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε υποστεί τις συνέπειες ενός ιδιωτικοποιημένου και εμπορευματοποιημένου σύστημα υγείας που πληρώνουμε συνέχεια. Όπως τόνισαν στα ευχολόγια και τις χωρίς περιεχόμενων δηλώσεις από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, οι ίδιοι θα συνεχίσουν κλιμακώνοντας το επόμενο διάστημα τις αντιδράσεις τους.